Τώρα θέλω να σταθώ σε κάτι πάρα πολύ σημαντικό για μένα, που με εκμυστηρεύτηκε πολύ αργότερα η γειτονιά. Όταν ένα χρόνο μετά το Φεστιβάλ της Θεσσαλονίκης του 1980 και μετά το θρίαμβο του Νίκου Παναγιωτόπουλου με το μελόδραμα που γυρίσαμε στην Κέρκυρα, η γειτονιά ήρθε στο εργαστήριο Ξοχαλάδη, έχοντας μαζί της ένα από τα πρώτα σκαρυφήματα του σεναρίου της, η τιμή της αγάπης που μου ζήτησε να συνεργαστούμε. Άνοιξε την κουβέντα λέγοντάς μου, παρά το γεγονός ότι με σνομπάρισε τότε στα θέκη του 1970 όταν πρώτο ήρθα για να σε γνωρίσω και για να σου μιλήσω για τον Ιωάννη το Βίο στα στούντιο σας στην Άγιο Σφύλλη που είχατε τότε μαζί με τον Βρετάκο και τον Λιαρόπουλο στο Κολονάκι, ξανά έχουμε τώρα, γιατί πιστεύω απόλυτα πως ενώ είσαι ένας ψήρας τεχνικός και παθιασμένος κατσαβιδάκιας, συνάμα είσαι ένας χαρισματικός σεφ οπερατέρ με μεγάλη καλλιτεχνική ευαισθησία που αγαπάει ερωτικά τη φωτογραφία. Και στα λέω αυτά με πλήρη γνώση του αντικειμένου, γιατί και εγώ στο Παρίσι στην ΕΔΕΚ σπούδασα με μεγάλη αγάπη φωτογραφία. Και πολύ αργότερα μεταπήδησα στο τμήμα συνοθεσίας. Στη συνέχεια μου μίλησε για το κερκυραϊκό περιβάλλον με φως, λόγο, κοντράς που ήθελα να είχαμε στην ταινία και μου εξέφρασε την επιθυμία της να γυρίσω μαζί αυτή την σημαντική ταινία εποχής στα 35 μιλιμέτρα. Μου επισήμανε ακόμη και το ότι θα ήταν απαραίτητη η χρήση ενός πολύ καλής ποιότητας φακού μεταβλητής εστιακής απόστασης, γιατί η ταινία απαιτούσε πολλαπλά zoom συνοδείας, όπως η ίδια τα αποκαλούσε. Δηλαδή όσο το δυνατόν πιο αδιόρατες διορθώσεις της σύνδεσης του κάδρου για το ζήγισμα των ηθοποιών κατά τη διάρκεια των πολλαπλών travelings μεγάλης διάρκειας σε όλα τα μονόπλανα εσωτερικών και εξωτερικών χώρων που σχεδίαζε. Και ευτυχώς που έγινε το γύρισμα στο Super 16. Γιατί πρέπει να πούμε πως η Τόνια και λόγω ιδιαίτερης καλλιτεχνικής ευαισθησίας, κυρίως, αλλά και λόγω της ανασφάλειας που τη διακατήχε, ήταν ιδιαίτερα φιλμοβόρα. Στον ντεκουπάζ της σχεδίασε και μεταγύρισε πολλαπλές γωνίες λήψης από τουλάχιστον 3 διαφορετικές γωνίες για κάθε σκηνή, σύν τα πολλαπλά πανέμορφα αλλά και περίπλοκα σύνθετα τραβλίες που συνέδευε, σύν τις 3 τουλάχιστον ολοκληρωμένες λήψεις για κάθε πλάνο, σύν τις διακοπές από τις αστοχίες που κάναμε όλοι, το 16 φιλμ κυριολεκτικά έρεε και παρά το γεγονός ότι το 16 ήταν φθηνότερο σε μισή πυρή περίπου τη μία από το 35 και 2,5 φορές λιγότερο σε μήκος από το αντίστοιχο 35 για τον ίδιο χρόνο λήψης, με όλα τα αυτά κόστιζε πάρα πολύ για τα τότε ελληνικά δεδομένα. Όταν τελειώσαμε τα γυρίσματα του πρώτου μέρους, γιατί δυστυχώς κάναμε διακοπή στην Κέρκυρα, μετά από 7 εβδομάδες γυρίσματος, εγώ χρήματα δεν υπήρχαν λεφτά, έπρεπε να ξαναπάμε, να ξανακάνουμε ιστορίες κτλ. Και γυρίσαμε στην Αθήνα, λέγαμε τώρα τι θα γίνει, πώς θα γίνει, θα δεν υπάρχουν, θα συνεχίσει το γύρισμα, θα γίνει συνεχίσει ταινία. Κάναμε μια κουβέντα και με τους σωματιακούς μας, γιατί ήμασταν ένα πολυπληθέστατο συνεργείο με όλα τα αυτά παρά το γεγονός ότι ήταν ελάχιστα τα χρήματα. Και εκεί αποφασίσαμε να προτείνουμε στην Τόνια να κάνουμε συνέχεια του γυρίσματος χωρίς να πληρωθούμε, έως όπου αυτή βρει κάποια λύση, η Μίρκα ή άλλη, ξέρω εγώ, οι υπόλοιποι να βοηθήσουν την κατάσταση να τελειώσει την ταινία. Προβλήθηκε η ταινία, πήρε τα βραβεία που πήρε, τις διακρίσεις κλπ. Θρίαμβος και πήρε και κάποια λεφτά. Πήραμε όλοι κάποια λεφτά, τουλάχιστον οι καλλιτεχνικοί συνεργάτες της ταινίας, οι οποίοι βραβευτήκαμε επάνω στη λύση. Και η Τόνια φυσικά και με το σενάριό της και με την σκηνοθεσία της. Δυστυχώς δεν της δώσαμε οι κερατάδες βραβείο καλύτερης ταινίας που για μένα ήταν, αλλά εν πάση περιπτώσει το πήρε στη δεύτερη της ταινία μετά. Τι συνέβη λοιπόν μετά, γι' αυτό ήρθα. Η Τόνια πήρε τα λεφτά, πήρε τηλέφωνο το Διαμάντη, του Γιώργου που ήταν ο διευθυντής παραγωγής μας και έδωσε όλα τα λεφτά της που πήρε για να πληρωθούμε. Με παίρνει λοιπόν ο Διαμάντης και μου λέει αυτό και αυτό. Λέω ρε, εσύ κάτσε λεφτά για να ζήσει, γιατί ήξερα τις δυσκολίες που πάρει.
Μου λέει όχι, την τα δώσω όλα. Λέω άκουσα να δεις. Θα μας δώκεις τα λεφτά, αλλά θα μας δώκεις 15-20% λιγότερα. Σε όλους μας, αναλογικά. Και τα υπόλοιπα θα τους τα δώσει για να ζήσει και αυτή γιατί πρέπει να ζήσει. Έχει φτάσει να είναι ράκος, να μην έχει να φάει, ψυχολογικά πάρα πολύ κατεβασμένη κλπ. Έτσι έγινε. Η Σπάνια βέβαια έβαλα τα κλάματα και μετά φύγαμε και τελειώσαμε την ταινία. Αυτή ήταν η Τόνια. Και το ξέχασα. Ευχαριστώ που με ακούσατε.